Ένα ακόμα βίντεο που καταγράφει τη νέα άφιξη μεταναστών στην περιοχή της Δένειας μέσω της γραμμής αντιπαράταξης, σε σημείο που προφανώς θα έπρεπε να ελέγχεται από τους οριοφύλακες. Το βίντεο τραβήχτηκε στις 5:45 τα ξημερώματα. Αριθμός μεταναστών κάθονται σε κεντρικό σημείο του χωριού, αναμένοντας ότι κάποιος θα ειδοποιήσει τις αρχές για να τους παραλάβουν. Μιλώντας στο Antenna Live, ο κοινοτάρχης Δένειας εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνεχή αύξηση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών που καταλήγουν στην κοινότητά του. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγιώτου, αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο για τους κατοίκους της Δένειας, αφού όπως ανέφερε, μέρα παραμέρα ομάδες παράτυπων μεταναστών έρχονται στο χωριό και κατευθύνονται στο καμπαναριό του χωριού ή το Πουρνάρα. Βασικά λεμένοι, γιατί έχουν σημείο αναφορά στην εκκλησία, επειδή είναι το καμπαναριό. Όλοι έρχονται, περνούν από μια πλατεία προηγούμενο και μετά πάνε στην εκκλησία. Όπως μας αναφέρθηκε, την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκαν 3 ομαδικές αφήξεις παράτυπων μεταναστών, την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο, με τους μετανάστες να ακολουθούν το ίδιο δρομολόγιο δίπλα από τα τουρκικά φυλάκια. Τα άτομα αυτά, όπως μας είπε, πολλές φορές, χωρίς να έχουν κακές προθέσεις, προκαλούν αναστάτωση, καθώς συχνά πυκνά μπαίνουν μέσα στα σπίτια της περιοχής και αναζητούν νερό. Ένα ο άλλος θα κοιμάται η ώρα 4 το πρωί και ακούει μέσα στην αυλή του και γυρίζει κόσμος. Αναρωτήθηκε δε γιατί οι αρχές αφήνουν κάθε φορά τους παράτυπους μετανάστες να φτάσουν μέσα στο κέντρο του χωριού, να προκληθεί αναστάτωση και μετά να τους παραλάβουν. Αλλά και οι κατοίκοι τηλεφωνούσαν και έρχεται το λεωφορείο και παραλαμβάνει τους. Πήγαν κάμερες, έπρεπε πριν να μπαίνουν. Έχει μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρα. Να τους κοιτάζουν, να τους πιάνουν ποχέτο να μην έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Γιατί να συμβεί κάτι κάποια φορά. Οι κάμερες ανήκουν στο στρατό. Η αστυνομία είναι άλλο σώμα. Ίσως χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμό. Ο κύριος Παναγιώτου δεν κρύβει την αγωνία του για τα συγκεκριμένα περιστατικά, δηλώνοντας πως ως τοπικές αρχές θέλουν να βοηθήσουν πριν συμβεί κάποιο ακραίο επεισόδιο. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μην συμβεί κάτι. Είναι κρίμα να συμβεί και μετά να τρέχουμε να διορθώσουμε. Σημειώνεται πως χθες το ΑΚΕΛ πραγματοποίησε συνάντηση σχετικά με το μεταναστευτικό με τους κοινοτάρχες και εκπροσώπους των κοινοτικών συμβουλίων Ακακίου, Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Αυλώνας, καθώς και την ομάδα πρωτοβουλίας κατά των σειρματοπλεγμάτων.